τελευταίε εξελίξει. Δημήτρη, να ξεκινήσουμε στο πεδίο μάχη, αφού ο ρωσικό στρατό φαίνεται να είναι σε απόσταση αναπνοή από το Κίεβο πλέον. Πράγματι, Στέλλα, σύμφωνα με τα διεθνή μέσα ενημέρωση, ο ρωσικό στρατό βρίσκεται μόλι 4 χιλιόμετρα από το Κίεβο, χωρί να διευκρινίζεται αν εννοούν από το κέντρο τη πόλη ή γενικότερα από το Κίεβο. Μάλιστα. Ωστόσο, μεταδίδουν πω παρά την αντίσταση που προβάλλει ο Ουκρανικό στρατό, είναι θέμα ορών, Στέλλα, η γενικοτερα απο το κιεβο ωστοσο μεταδιδουν πω παρα την αντισταση που προβαλλει ο ουκρανικο στρατο ειναι θεμα ορων στελλα η πολη να πέσει στα χέρια των Ρώσων στρατιωτών. Σφοδρέ συγκρούσει βρίσκονται σε εξέλιξη και στα ανατολικά του Χάρκοβο, όσο mm -hmm. και στη Μαριούπολη. Μιλάμε, μιλάμε για μια μάχη Δαβίδ εναντίον ο Γολιάθ. Σε επίπεδο Ευρώπη, τώρα η Ρωσία έχει αποκλειστεί σχεδόν από όλε τι ευρωπαϊκέ διοργανώσει ενώ πριν από λίγο έχει αποφασιστεί και αποκλεισμό τη από τα Συμβούλια τη Ευρώπη, στο οποία συμμετέχουν Ρώσοι διπλωμάτε, με εξαίρεση του Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ενώ θέλω ναι. να πούμε πω ε, κόντρα σε όσα μεταδίδουν τα ρωσικά μέσα ενημερώσει, πω ο Ουκρανό Πρόεδρο έχει εγκαταλείψει τη χώρα και βρίσκεται στη Βαρσοβία, ο Βλοντομίρ Ζελένσκι πριν από λίγο εμφανίστηκε στο Κιέβο και μέσω βίντεο που δημοσίευσε παρουσιάζεται μαζί με μέλη του Υπουργικού του Συμβουλίου, όπου καλεί τον Ουκρανικό λαό να αντισταθεί, ενώ απευθύνει εκ νέου έκκληση για βοήθεια προ σημαντικό αυτό που μόλις μας είπες, Δημήτρη, αλλά να, να πούμε πως ο, ο Ρώσος Πρόεδρος χρησιμοποίησε πολύ οξύς χαρακτηρισμούς, αναφερόμενος τον κύριο Ζελένσκι, αλλά και τους συνεργάτες του. Συγκεκριμένα τους χαρακτήρισε, Στέλλα, ναζιστές και τοξικομανείς που κρατούν όμοιρο τον Ουκρανικό λαό και δεν φαίνεται διαδεθειμένος ο Ρώσος Πρόεδρος να καθίσει ο ίδιος στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τον κύριο Ζελένσκι. Το πιο πιθανό είναι, εάν υπάρξουν διαβουλευσει να πραγματοποιηθούν ανάμεσα στον Ουκρανό Πρόεδρο και εκπροσώπους του Κρεμλίνου. Βέβαια, θα πρόκειται για διαπραγματεύσει με το πιστόλι στον Κρόταφο, καθώ η Ρωσία είναι διατεθειμένη να διαπραγματευτεί, όπω άλλωστε η ίδια ανακοίνωσε χθε, του όρου παράδοση τη Ουκρανία. Μάλιστα, Στέλλα, ο Ρώσος πρόεδρος δεν μένει μέχρι εδώ, καθώ δια τη εκπροσώπου του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχαρόβα απειλεί ακόμη και την Φιλανδία και τη Σουηδία yeah. με πολιτικέ και στρατιωτικέ συνέπειε, εάν κινηθούν προ ένταξη στι δομέ του ΝΑΤΟ. <ΣΣΣΣ> <ΣΣ> Μάλιστα, Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ ε, για οτιδήποτε